αυτό, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, ο οποίος είναι ένας από τους 35 συλληφθέντες, είναι μέσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Φυσικά αυτό τον κύριο Κουμπούρη τον ξέρουμε όλοι και από την πολιτική του δράση και βεβαίως τη συνδικαλιστική του. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Για πείτε μας τώρα, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα και πώς φτάσαν τα πράγματα εδώ που φτάσαν. Κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας στον Υπουργό. Απαιτήσαμε να μας δει. Ο Υπουργός δεν μας δέχτηκε. Είμαστε 35 συνδικαλιστικά στελέχη. Αντί για αυτό μας προφυλάκησε η φρουρά του, η αστυνομική. Και στη συνέχεια μείναμε στο φουαγέ, δηλαδή στο χολ, στο προάβλιο του γραφείου του Υπουργού Εργασίας. Και ήρθαν από τις πλαϊνές πόρτες τα ΜΑΤ, έσπασαν τις πόρτες για να μας συλλάβουν και να μας οδηγήσουν στην είσοδο. Αυτό έγινε. Στο γραφείο του Υπουργού δεν μπήκε κανείς. Πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε, κύριε Βαγγελάτο, για τις προκλητικές του δηλώσεις ότι το ασφαλιστικό σύστημα στηρίχθηκε στις πελατειακές σχέσεις. Δεν φτάνει που μας τάξησαν μισθούς με ροκάματα, που μας τάξησαν τις συντάξεις μας, μας βρίζουν και από πάνω, δηλαδή ότι δεν αξίζαμε να πάρουμε τη σύνταξη, δεν την πληρώσαμε και ότι ήταν αποτέλεσμα πελατειακών σχέσεων και όχι αυτά που καταβάλαμε. Κύριε Κουμπούρη, να ρωτήσω κάτι, επειδή παρακολουθούμε όλοι νομίζω με πολύ προσοχή αυτά που λέτε. Κατάληψη έγινε στο χώρο του Υπουργείου? Κατάληψη, κοιτάξτε, εμείς πήγαμε και κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας. Αυτό ήταν το ζήτημα. Και αντί για να μας δεχτεί ο Υπουργός, μας έστειλε τα ΜΑΤ για να μας συλλάβουν. Αυτό είναι, κύριε Βαγγελάτο. Το ξαναρωτάω για να είναι καθαρό και να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Ναι. Κατάληψη έγινε δεν έγινε? Δεν μου λέτε κατάληψη, αν είναι να κάνεις το Υπουργείο, θα πήγαινες με 30 συνδικαλιστικά στελέχη? Αυτό θα κάναμε. Κύριε Καμπούρη, κύριε Κουμπούρη, αν θέλετε να μου απαντήσετε, να επιμείνω. Αν όχι, όχι, κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας. Δεν κάνατε λοιπόν κατάληψη. Όχι, κατάληψη. Καταλήψεις έχουμε κάνει άλλες φορές και δεν το κρύψαμε βεβαίως. Μα γι' αυτό το λέω. Με περισσότερα άτομα και με κόσμο κτλ. Σήμερα είχαμε σκοπό να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας για το λόγο που σας είπα. Και είναι προκλητική η στάση του. Προκλητικότατη. Γιατί δεν ξέρετε, κύριε Βαγγελάτο, ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε πάει συνταξιούχοι στο Υπουργείο Υγείας. Ήταν μέσα ο Υπουργός, μας κορόιδευε ότι είναι στη Βουλή και όταν φτάσαμε μας είπε... Κύριε Κουμπούρη, γιατί δεν σας δέχτηκε ο Υπουργός? Τι σας είπανε? Πρέπει να σας μιλήσω ή πρέπει να κάνω μια διακοπή. Δεν μας δέχτηκε καθόλου. Δεν μας δέχτηκε, δεν μας είπαν τίποτα. Μας είπαν δεν είναι εδώ και να ξέρετε δεν μπήκε κανείς στο γραφείο. Κάτι και ο Σπύρος θέλει να ρωτήσει. Πρέπει να κλείσω όμως. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Μόνο το ΠΑΜ είναι δυστυχισμένο σε αυτά τα οποία ζει η κοινωνία αυτή τη στιγμή και βιώνουν οι εργαζόμενοι, και μόνο το ΠΑΜ ευαισθητοποιήθηκε τόσο πολύ ούτε 35 δικά σας σωματεία να πάνε να διαμαρτυρηθούν, να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Δεν απαγορεύεται σε κανέναν να είναι ευαισθητοποιημένο. Φυσικά δεν απαγορεύεται, αλλά υπάρχει όμως και το κοινοβούλιο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, αρκετοί βουλευτές. Έτσι ώστε να τον απελευθερώσουμε τηλεφωνικά, γιατί είναι. Να κάνετε στο ριζοσπάστη το ίδιο σήμερα που απολυθήκαν κάποιοι εργαζόμενοι. Ένα λεπτό. Πρέπει να κλείσουμε και να τον απελευθερώσουμε. Αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό, βεβαίως θα το κάνω, αλλά μην συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί είναι σε δύσκολη θέση και έχει δίκιο να το λέει. Θέλετε κάτι να πείτε από αυτού του τελευταίου? Εμείς είμαστε εργάτες, δουλέψαμε στους καπιταλιστές και όταν αναφέρεστε το ριζοσπάστη πρέπει να ντρέπεστε. Δεν τρομάζεστε καθόλου. Δεν είναι καπιταλιστική επιχείρηση. Ο ριζοσπάστη είναι μια ιστορική εφημερίδα, ξέρουμε πολύ καλά τι είναι, αλλά αυτή τη στιγμή απολύθηκαν κάποιοι συνάδελφοι από εκεί. Δεν είδαμε λοιπόν να πάτε να κάνετε παράσταση διαμαρτυρία στην κυρία Παπαρίγα. Ωραία. Να τον απελευθερώσουμε τον κύριο Κουμπούρη.